Της Βουλής για την αναθεώρηση του συντάγματος. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας αναδείχθηκαν με τον πιο σαφή τρόπο οι βαθιές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που χωρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Διαφορές που αφορούν τους ίδιους τους αξιακούς πυρήνες των δύο κομμάτων και σκιαγραφούν μια καθαρή κοινωνική και πολιτική αντίθεση που περιγράφεται από το δίπολο λαός-ελίτ. Η χθεσινή τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη, που θεώρησε εκφυλισμό της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης τον εθνικό διάλογο που διεξήχθη με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, ώστε να διαμορφωθούν οι ευρύτερες δυνατές συνενέσεις και να αποτυπωθούν αυθεντικά τα λαϊκά αιτήματα, είναι χαρακτηριστική. Για τον κ. Μητσοτάκη, οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς δεν κατέχουν τη μυστική γνώση που κατέχει ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Πρόκειται εδώ για μια αριστοκρατική αντίληψη για την πολιτική, που επιβεβαιώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται την πολιτική εξουσία ως πατρογονικό δικαίωμα του ίδιου και των ομοίων του και όχι ως πηγάζουσα από το λαό. Ο λαός χρωστάει στον κ. Μητσοτάκη, δεν χρωστάει ο κ. Μητσοτάκης στο λαό. Αυτό προέκυψε εξάλλου και από την άρνησή του να στηρίξει τις προτάσεις της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για το λαϊκό δημοψήφισμα και τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Ο λαός είναι καλός και σοφός για τον κύριο Μητσοτάκη εξάλλου, όσο επιλέγει όσα ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί εποφελή και αναγκαία, αλλά δεν είναι ανάγκη και να το διακινδυνεύουμε. Η ίδια αριστοκρατική αντίληψη αναδύεται σε όλες τις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη επί των υπολείπων προτάσεων της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε να στηρίξει προτάσεις που, αντλώντας διδάγματα από την κρίση και απηχώντας λαϊκά αιτήματα, σκοπεύουν στην ενίσχυση της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με την πολιτική, ενισχύουν την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δημόσιων αγαθών. Αρνήθηκαν έτσι να στηρίξουν την πρόταση που θέλει ο Πρωθυπουργός να είναι υποχρεωτικά εκλεγμένος βουλευτής. Προφανώς, η επιλογή του λαού δεν είναι τόσο σημαντική στο αξιακό σύμπαν του κ. Μητσοτάκη, όσο για παράδειγμα η προέλευση από την κλειστή κάστα των τεχνοκρατών. Εκείνων δηλαδή που γνωρίζουν όσα δεν γνωρίζει η αδαής πλειοψηφία, σύμφωνα με την προσφυλή του έκφραση. Δεν θέλει εξάλλου πιθανόν ο κ. Μητσοτάκης να αποκλείσει την πιθανότητα να ξανασυμβούν στη χώρα όσα έγιναν το 2011, όταν τα τότε κόμματα εξουσίας παρέδωσαν τα κλειδιά της χώρας σε ένα μη εκλεγμένο πρωθυπουργό που είχε την εμπιστοσύνη της εξουσίας, αλλά όχι βέβαια την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Επίσης, από τη Νέα Δημοκρατία αρνήθηκαν να στηρίξουν την πρόταση για τις θητείες των βουλευτών, που στην πραγματικότητα διαμορφώνει όρους για την καταπολέμηση του πελατειακού κράτους και της οικογενειοκρατίας. Και η άρνησή τους αυτή επιβεβαιώνει όσα λέμε από την αρχή της κρίσης. Ότι σημασία για αυτούς δεν έχει η εκπροσώπηση κοινωνικών συμφερόντων στο πολιτικό πεδίο και στο κοινοβούλιο, αλλά η αναπαραγωγή της εξουσίας των πολιτικών οικογενειών της ελίτ και όσων συμμερίζονται τους αντικοινωνικούς τους στόχους. Αρνήθηκαν φυσικά να στηρίξουν και όλες τις προτάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων με το σκόπιμα ψευδές επιχείρημα ότι αποτελούν δήθεν ευχολόγια. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ευχολόγιο η συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να εγγυάται την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Ξέρει βεβαίως πολύ καλά ότι μια τέτοια ρύθμιση έχει άμεσες κανονιστικές συνέπειες. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, που επιδιώκει να καταργήσει την νομοθετική ρύθμιση στην οποία προχώρησε η σημερινή κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας τη δωρεάν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι επίσης ευχολόγιο η ενίσχυση της συνταγματικής προστασίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν για τον ίδιο μια ιδεολειπτική αιμονή της αριστεράς. Το έχει δηλώσει. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το οκτάωρο, που κατά επίσης δήλωσή του είναι και αυτό ξεπερασμένο. Ό,τι δηλαδή ικανοποιεί τα συμφέροντα των εργοδοτών είναι φρέσκο και γεμάτο ζωντάνια. Ό,τι προστατεύει τους εργαζόμενους δεν είναι παρά αγκύλωση στο παρελθόν. Ξέρετε όμως, αυτές είναι οι κοινοτοπίες των ακραίων φιλελεύθερων τα τελευταία 250 χρόνια. Τίποτα νέο και φρέσκο εδώ παρά μόνο το παραδοσιακό μίσος της νεοφιλελεύθερης ελίτ για τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ευχολόγιο η συνταγματική κατοχύρωση του δημοσίου ελέγχου στα κοινωνικά αγαθά του νερού και του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε τα δίκτυα διανομής τους να υπόκεινται σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας. Ευχολόγιο δεν ξέρω αν είναι, αλλά σίγουρα είναι μια διάταξη που θα εμποδίσει τους ομοίους του κυρίου Μητσοτάκη να παραδώσουν τον σύνολο των κοινωνικών υποδομών της χώρας στους φίλους τους. Όλα αυτά είναι βεβαίως ευχολόγια και αιμονές της αριστεράς κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είναι άλλες.
Η τροποποίηση του άρθρου 24 με στόχο να αλλάξει ο ορισμός του δάσους και να δημιουργηθούν όλοι όροι πλήρους αποψήλωσης για να ικανοποιηθούν ειδικά οικονομικά συμφέροντα. Αλλά και η τροποποίηση του άρθρου 16, όπου η υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα αυτό φτάνει στην κυριολεξία στο απόγειό της. Δήθεν ενδιαφέρεται για τους Έλληνες φοιτητές και τις Ελληνίδες φοιτήτριες που σπουδάζουν στο εξωτερικό και γι' αυτό επιδιώκει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Την ίδια στιγμή όμως αρνείται να υποστηρίξει τις προτάσεις της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και την αύξηση των εισακτέων φοιτητών. Κάποιος κακοπροαίρετος εδώ θα έλεγε ότι ίσως οι προθέσεις του δεν είναι τόσο αγαθές και η επιδίωξή του είναι να δημιουργήσει πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια παραρτήματα του εξωτερικού. Κυρίες και κύριοι, χθες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκαλύφθηκε όμως και το βαθιά αντιθεσμικό πρόσωπο και παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας με τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αποκαλύφθηκε όμως και πόσο ανόητο είναι το νέο αγαπημένο αφήγημα του κ. Μητσοτάκη για δήθεν στρατηγική δεξιάς παρένθεσης από τη μεριά της σημερινής κυβέρνησης. Οι παλινοδίες της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το άρθρο 32 εξηγήθηκαν χθες με αδιαμφισβήτητο τρόπο. Ο ομολογημένος πλέον στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να δημιουργήσει όρους για διορισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας από μια απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καταστρατηγώντας έτσι το ίδιο το πνεύμα του συντάγματος που επιτάσσει την επιδίωξη των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων όταν πρόκειται για την εκλογή του Προέδρου που αποτελεί και τον ρυθμιστή του πολιτεύματος. Η βούληση της Νέας Δημοκρατίας, έγινε αυτό ξεκάθαρο χθες, είναι να μην προτείνει τον νυν Πρόεδρο κ. Προκόπη Παυλόπουλο για την προεδρική εκλογή του 2020. Προφανώς έχει τάξει τη θέση σε πρόσωπο του πάλε ποτέ εξχρονιστικού μπλοκ ή σε κάποιον ευνοούμενο του παλιού καθεστώτος. Και εδώ πρόκειται για πρωτοφανή συναλλαγή στα χρονικά της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Μόνο που ο κ. Μητσοτάκης λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί ο λαός θα ρίξει στα αζήτητα τα σχέδιά του, όπως στα αζήτητα έριξε και το σχέδιο της αριστερής παρένθεσης πριν από λίγα χρόνια. Το θέμα όμως με την Ουδού είναι ότι αντί να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, συνεχίζει τα σχέδια επί χάρτου για την παλινόρθωση του παλιού καθεστώτος. Η πρακτική αυτή των συναλλαγών, συνήθις για την κάστα του παλιού πολιτικού προσωπικού, επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε κανένα μάθημα από την κρίση. Συνεχίζει να λειτουργεί ως κάστα που μοιράζει φανταστικές θέσεις εξουσίας ερήμην του κυρίαρχου λαού. Μόνο που πλέον ο λαός δεν είναι απόν. Όπως συνήθις είναι και μια άλλη πτυχή αυτής της αγαπημένης πρακτικής των συναλλαγών που μόλις χθες επιβεβαίωσε και ο κύριος Τσουκάτος στην απολογία του στη δίκη της Siemens. Διότι ο κύριος Τσουκάτος αποκάλυψε κάτι που όλοι γνωρίζουν αλλά ουδής ομολογούσε. 16 δισεκατομμύρια δραχμές, δηλαδή σχεδόν 47 εκατομμύρια ευρώ, μπήκαν από τα μαύρα ταμεία της Siemens και άλλων εταιριών στα ταμεία του Πασόκ μόνο για τις εκλογές του 2000. Παρά τις αποκαλύψεις αυτές, η κυρία Γεννηματά από χθες όχι μόνο δεν έχει πει κουβέντα, αλλά δεν έχει την παρησία να ζητήσει έστω μία συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για το πάρτι διαφθοράς που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία και το πολιτικό σύστημα στην πλήρη απαξίωση. Αντίστοιχη αφωνία φυσικά για τα πεπραγμένα του Πασόκ επιδεικνύει και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ακόμη δεν έχει εξηγήσει ποια ακριβώς διαφάνεια και εξυγίανση τολμά να επικαλείται για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, όταν ένας επιχειρηματίας και μεγαλοεκδότης πληρώνει τα ενίκια των γραφείων της. Τα δώρα, οι μίζες και οι υπόγειες χρηματοδοτήσεις των κομμάτων του παλιού πολιτικού συστήματος φυσικά προστίθενται στα δυσθεώρητα χρέη τους από τα θαλασσοδάνεια άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ακόμη κανείς τους δεν έχει εξηγήσει πώς και πότε θα ξεπληρωθούν. Αυτές οι πρακτικές του παλιού πολιτικού συστήματος είναι αρκετές για να εξηγήσουν τη δυσθυμία τους στην αρχή της συνταγματικής αναθεώρησης, όταν με υπεκφυγές, παιχνίδια και προτάσεις και προφάσεις μεθόδευαν την υπονόμευση της διαδικασίας με προφανή στόχο να μην αλλάξει το κατάπτυστο άρθρο 86 του συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών. Παρακαλώ, κυρία Ζωμπά. Κύριε εκπρόσωπε, σας προβληματίζει καθόλου η διαφωνία του κυρίου Κοντονή, ο οποίος έχει υπάρξει και είναι τέος υπουργός δικαιοσύνης, σχετικά με τη δική σας ανάγνωση για το πώς θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο των αναθεωρητέων άρθρων και εν προκειμένου σε αυτό που αφορά στην προεδρική εκλογή?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πρόκειται για μία και νομική θεωρητική συζήτηση, αλλά και μία συζήτηση η οποία έχει και πολιτικό περιεχόμενο και φυσικά πολιτικές απολύξεις. Είναι γνωστό ότι στην νομική θεωρία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αυτό έχει προκύψει κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σε σχέση με το αν και κατά πόσο η προτείνουσα Βουλή μπορεί να δεσμεύσει ως προς την κατεύθυνσή της την αναθεωρητική Βουλή, η οποία προκύπτει μετά από εκλογές. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η θέση η οποία έχει προβληθεί και μέσω δικαστικών αποφάσεων από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο της χώρας είναι ότι πράγματι η προτείνουσα Βουλή, και αυτό το έχει πει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο σε απόφαση η οποία σχετίζεται με μια εκλογική διαφορά, το Ανώτατο λοιπόν Ειδικό Δικαστήριο έχει πει ότι η προτείνουσα Βουλή κανονικά δεσμεύει ως προς την κατεύθυνση την αναθεωρητική Βουλή. Από εκεί και πέρα θεωρητικές νομικές απόψεις μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα στο δημόσιο διάλογο. Ωστόσο νομίζω ότι η πολιτική ουσία είναι διαφορετική και δεν πρέπει να εστιάζουμε σε ακριβώς αυτήν την πολύπλοκη νομική συζήτηση. Ποια είναι η πολιτική ουσία του πράγματος? Η πολιτική ουσία του πράγματος είναι η εξής. Το Σύνταγμα αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Εκεί που διαμορφώνονται ευρύτερες συνενέσεις για τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος τι ορίζει, κυρία Ζορμπά, ο καταστατικός χάρτης της χώρας ορίζει τους κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να παίζεται το πολιτικό παιχνίδι πρώτον, ενώ επίσης κατοχυρώνει θεμελιώδη δικαιώματα αλλά και θεμελιώδεις υποχρεώσεις του κράτους έναντι των πολιτών. Άρα λοιπόν, για να αλλάξει ο καταστατικός χάρτης, αυτό το οποίο απαιτεί το συνταγματικό Παναγιωτήδη, καλή σας μέρα. Είναι μια ευρύτερη διακομματική αλλά και διαχρονική συνένεση. Επομένως, το ζήτημα εδώ είναι ότι για να αλλάξει κανείς τους κανόνες του παιχνιδιού, δεν μπορεί να στηρίζεται σε συγκυριακές, αν θέλετε, συμφωνίες ή διαφωνίες ή στα παιχνίδια πόκερ τα οποία εισηγείται η αξιωματική αντιπολίτευση ως θεσμικότατο δήθεν τρόπο για την συνταγματική αναθεώρηση. Διότι η Νέα Δημοκρατία τι μας είπε? Ας ψηφίσουμε όλοι αυτά στα οποία συμφωνούμε ή διαφωνούμε και στη συνέχεια η επόμενη Βουλή με απλή πλειοψηφία θα καθορίσει το περιεχόμενο του νέου καταστατικού χάρτη. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το συνταγματικό πνεύμα που, όπως σας έλεγα προηγουμένως, επιδιώκει ευρύτερες διακομματικές αλλά και διαχρονικές συνενέσεις για την αλλαγή του. Νομίζω λοιπόν ότι ακριβώς για αυτό το λόγο εξάλλου το Σύνταγμα προβλέπει ότι οι 180 ψήφοι μπορούν να δίδονται είτε στην προτείνουσα Βουλή όταν υπάρχει σαφής και καταγεγραμμένη διακομματική συνένεση η οποία προδιαγράφεται μακροπρόθεσμη, έτσι, ενώ από την άλλη μεριά όταν δεν υφίσταται αυτού του τύπου η μακροπρόθεσμη διακομματική συνένεση, τότε δίδεται η δυνατότητα στην αναθεωρητική πια Βουλή να αποφασίσει για το περιεχόμενο με αυξημένη πλειοψηφία. Όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνίδια τα οποία επιθυμεί να παίξει ο κύριος Μητσοτάκης με την φαντασιωτική σκέψη ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να γίνει και η επόμενη Βουλή με ευρύτερες πλειοψηφίες θα καθορίσει το νέο περιεχόμενο του Συντάγματος, δηλαδή του καταστατικού θεμελιώδους χάρτη της χώρας. Παρακαλώ, κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Υπουργέ, εχθές ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη Νέα Δημοκρατία με το Κινάλ στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τώρα μόλις εσείς κάνατε επίθεση και στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, αλλά και στο Κινάλ για το θέμα του Προέδρου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρχει συμφωνία για δύο στελέχη του Κινάλ ή για τον κύριο Σιμίτη, δική μου ερμηνεία, ή για τον κύριο Βενιζέλο. Και εγώ αναρωτιέμαι, να συμπεριλάβω και κάτι άλλο, ότι κάνατε επίθεση στην κυρία Γεννηματάκη για το θέμα Τσουκάτου. Λοιπόν, μέσα από όλα αυτά που είπατε, πώς μπορεί να προχωρήσει μια συνεργασία με την κεντροαριστερά?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Καταρχάς, η κυρία Γεννηματά και το κίνημα αλλαγής δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση αυθεντικά αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει προοδευτικό ή κεντροαριστερό χώρο. Η κυρία Γεννηματά με τις επιλογές της το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα με τη στάση της στη Συμφωνία των Πρεσπών θα μπορούσε κανείς να πει ότι άλλαξε πολιτικό στρατόπεδο. Πράγμα το οποίο βέβαια νομίζω ότι είχε προδιαγραφεί ήδη μετά την συνεργασία, μετά το πρώτο μνημόνιο, αλλά και μετά την συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από το 2011 και την κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία στη συνέχεια αναβαθμίστηκε σε συγκυβέρνηση Συνοδού Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2012. Οι ταυτίσεις της Νέας Δημοκρατίας πλέον με το ΚΙΝΑΛ δεν είναι, μάλλον αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον μια πολιτική και στρατηγική ταύτιση της Νέας Δημοκρατίας με το κίνημα αλλαγής και όχι μία απλώς στρατηγική σύμπλευση όπως συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες όταν η σοσιαλδημοκρατία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη ευθυγραμμιζόταν με τις βασικές επιλογές και τις βασικές επιταγές του νεοφιλελεύθερου σχεδίου. Έχουμε λοιπόν ένα πέρασμα σε ένα διαφορετικό, σε ένα παραπάνω επίπεδο, αν θέλετε, από τη μεριά της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής και νομίζω ότι αυτό έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστημα και με τις δημόσιες διαφοροποιήσεις, τις αποχωρήσεις στελεχών που πλέον ασκούν ευθεία και σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κινήματος αλλαγής για τις πολιτικές του επιλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, εγώ φυσικά δεν αναφέρθηκα σε ονόματα. Νομίζω ότι από την στάση των πολιτικών κομμάτων, από την σύμπλευσή τους σε ό,τι αφορά το άρθρο 32 για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκύπτει ότι υπάρχει εδώ μια πολιτική συναλλαγή η οποία στηρίζεται στο φαντασιωτικό σενάριο ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές και στη συνέχεια η Νέα Βουλή θα αλλάξει το Σύνταγμα κατά η νέα κυβερνητική πλειοψηφία που υποτίθεται ότι θα συγκροτήσει ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την κυρία Γεννηματά, θα αλλάξουν το Σύνταγμα με 151 ψήφους και στη συνέχεια θα διορίσουν και πρόεδρο της Δημοκρατίας κάποιον άλλον φυσικά που δεν θα είναι ο κ. Παυλόπουλος. Γι' αυτό είδατε χθες και την απροθυμία του κ. Μητσοτάκη να ομολογήσει ότι ο κ. Παυλόπουλος έχει ασκήσει με αίσθηση καθήκοντος, με ευπρέπεια και με απόλυτη αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον και στην αρμοδιότητα την οποία έχει αυτή την κορυφαία αρμοδιότητα του ρυθμιστή του πολιτεύματος, τα καθήκοντά του. Νομίζω λοιπόν ότι χθες αποκαλύφθηκε αυτό το σχέδιο, είναι σχεδόν πλέον ομολογημένο από την μεριά του κυρίου Μητσοτάκη ότι ο στόχος του είναι ακριβώς να διορίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο το οποίο θα προέρχεται είτε από το χώρο του πάλε ποτέ εξχρονισμού είτε θα αποτελεί κάποιον ευνοούμενο του τεχνοκράτη και προφανώς αυτό θα γίνει σε συνεννόηση με την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι σχέδια επιχάρτου τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Μου θυμίζουν τα σχέδια επιχάρτου του κ. Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση, διότι πάντοτε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ξεχνούν να συνυπολογίσουν μια κορυφαία, μια κεντρική μεταβλητή στα σχέδιά τους αυτά και αυτή δεν είναι άλλη από τη βούληση του κ. Αρχουλαού. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε και τώρα για το φαντασιωτικό σενάριο να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επόμενος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνηση. Από την άλλη όμως σας κατηγορούν για ητοπάθεια με την έννοια ότι αρνείστε να αναθεωρηθούν άρθρα όπως το 24 που αναφέρατε ή το 16 του συντάγματος τουλάχιστον όσον αφορά το κομμάτι της θρησκευτικής συνείδησης ότι το κράτος επεμβαίνει στην θρησκευτική συνείδηση, στην διαμόρφωση της θρησκευτικής συνείδησης των πολιτών. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν αυτά τα άρθρα, αλλά φοβάστε να τα βάλετε στην αναθεώρηση, γιατί στην επόμενη Βουλή δεν θα είστε εσείς κυβερνητική πλειοψηφία, οπότε οι αλλαγές που θα γίνουν δεν θα είναι προς τη δική σας κατεύθυνση. Σας απαντήσω το εξής. Καταρχάς, εμείς για το άρθρο 24 δεν ισχυριζόμαστε ότι απαιτεί το ίδιο μια οποιαδήποτε αναθεώρηση. Αντιθέτως, νομίζουμε ότι κατοχυρώνει με ασφαλή τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του δασικού περιβάλλοντος. Εδώ, όπως και στο άρθρο 16, υπάρχει μια, αν θέλετε, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Μόνο και μόνο η επιλογή να τεθούν αυτά τα άρθρα ως άρθρα που μπορούν
να υποστούν αναθεώρηση θα αποτελούσε μια πολιτική ήττα ή μια πολιτική υποχώρηση, αν θέλετε, στις βασικές μας πολιτικές επιδιώξεις και στις βασικές μας στρατηγικές επιλογές. Η στρατηγική μας επιλογή είναι η προστασία του περιβάλλοντος πρώτον και δεύτερον η μη αναθεώρηση του άρθρου 16, καθώς αυτό προστατεύει την δημόσια εκπαίδευση στη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι το πρόβλημα σε ό,τι αφορά και το 24 και το 16 δεν αφορά τις λεπτομέρειες, αν θέλετε, τις επιμέρους ρυθμίσεις τους, αλλά τα κεντρικά ζητήματα τα οποία κατοχυρώνονται και προστατεύονται μέσω αυτών των δύο άρθρων. Επομένως, δεν υπάρχει καμία ητοπάθεια από τη δική μας μεριά. Ούτως ή άλλως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την ίδρυσή του καταρχάς, αλλά και την περίοδο του 2006-2007, ήταν μια στεναρή υπεράσπιση του καθεστώτος της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, και κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει στο μέλλον. Σας είπα και προηγουμένως ότι αυτό το οποίο αφορά, ή μάλλον αυτό το οποίο επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία με το να θέτει το άρθρο 16 ως υποκείμενο στη διαδικασία της αναθεώρησης, δεν είναι τίποτα άλλο παρά να δημιουργήσει τους όρους για την εξέβρεση πελατείας από κολέγια και παραρτήματα κολεγίων του εξωτερικού, και φυσικά δεν είναι να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Ελλήνων φοιτητών ή φοιτητριών που αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Θα μπορούσε να το κάνει πάρα πολύ εύκολα, αποδεχόμενη για παράδειγμα τις προτάσεις της κυβέρνησης για την αύξηση του αριθμού των εισακτέων σε πανεπιστημιακές σχολές, να συμφωνήσει σε ένα ευρύτερο σχέδιο ανάπτυξης και αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, πράγμα το οποίο δεν θέλει και δεν πρόκειται να κάνει. Εξάλλου, σας θυμίζω ότι από τη δική τους μεριά, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Κινήματος Αλλαγής, ήταν σαφής και εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεδομένη μια προσπάθεια απαξίωσης της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία είναι και λανθασμένη και ψευδής και άδικη, καθώς, όπως ξέρετε, μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή φιγουράρουν στις λίστες των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Παρακαλώ, κύριε Ατζουλέτου. Επανέρχομαι λίγο σε αυτό που είπατε πριν σε σχέση με την συνεννόηση Νέας Δημοκρατίας Κινάλ για κάποιο πρόσωπο από το παλαιό πολιτικό σύστημα. Σήμερα η κυρία Σπυράκη από τη Νέα Δημοκρατία είπε ότι δεν υπάρχει θέμα ούτε ο κύριος Βενιζέλος ούτε ο κύριος Σιμίτης να είναι υποψήφιοι πρόεδροι της Δημοκρατίας. Εγώ λοιπόν καλώ την κυρία Σπυράκη, αφού δεν υπάρχει κανένα θέμα, και όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ δεν ενέπλεξα ονόματα στη συζήτηση. Έκανα μια γενική πολιτική εκτίμηση, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως ασφαλής με βάση τα δεδομένα της χθεσινής συζήτησης. Καλώ λοιπόν την κυρία Σπυράκη αλλά και τον κύριο Μητσοτάκη να δηλώσουν ότι θα υποστηρίξουν τον νυν πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο για την προεδρική εκλογή του 2020. Άρα λοιπόν τα σενάρια αυτά θα τελειώσουν άπαξ διαπαντός αν η Νέα Δημοκρατία επιλέξει να κάνει αυτήν την επιλογή, η οποία συμβαδίζει και με την θεσμική συνέπεια και τη θεσμική σοβαρότητα που πρέπει να έχει η αξιωματική αντιπολίτευση. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη, στη συνέχεια. Ήθελα να επανέλθω στο θέμα του κάτω, γιατί άλλο να υπάρχει μια περιέργουσα ατμόσφαιρα, άλλο να υποψιαζόμαστε, άλλο να φημολογούνται πράγματα. Όμως, όταν έχω την αίσθηση ότι σοκαρίστηκαν αρκετοί από την ομολογία των 16 δισεκατομμυρίων δραχμών από επιχειρηματίες προς το κόμμα του κυρίου Σιμίτη, η κυβέρνηση σκέφτεται να πάρει κάποια πρωτοβουλία? Γιατί εντάξει, έχουμε ξαναδεί κάποιες επιτροπές στη Βουλή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Υπάρχει στην πρόθεση της κυβέρνησης, με υπό το φως αυτών των νέων στοιχείων, να πάρει κάποια πρωτοβουλία? Καταρχάς θα σας πω το εξής, κύριε Στρατάκη. Η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει για να κατοχυρώσει την διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και έχει ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος προσδιορίζει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια τους κανόνες διαφάνειας οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το ζήτημα εδώ όμως δεν έχει να κάνει με
την ύπαρξη κανόνων. Κανόνες υπήρχαν και στο παρελθόν. Το ζήτημα έχει να κάνει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού του παρελθόντος αλλά και του σημερινού, αν θέλετε, συστήματος εξουσίας γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι πάρα πολύ πρόθυμη και πάρα πολύ επιρρεπής στην παραβίαση των κανόνων. Άρα εδώ δεν έχουμε απλώς και μόνο ένα πολιτικό θέμα, το οποίο βεβαίως εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από τη σκοπιά την κυβερνητική, από τη σκοπιά την κοινοβουλευτική, από τη σκοπιά την νομοθετική. Δεν έχουμε όμως βασικό θέμα τη μη ύπαρξη κανόνων. Έχουμε θέμα την παραβίαση των κανόνων, οι οποίοι υφίστανται, και νομίζω ότι εκεί τα θέματα δεν αφορούν πλέον ούτε την εκτελεστική ούτε την νομοθετική εξουσία, αλλά αφορούν καθαρά και απολύτως την δικαστική εξουσία, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες εφόσον εκκινήσουν διαδικασίες διερεύνησης. Παρακαλώ. Για την ίδια συνέντευξη της κυρίας Σπυράκη που απέκλεισε το ενδεχόμενο για την υποψηφιότητα του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σιμίτη, είπε η κυρία Σπυράκη ότι ο δικός σας στόχος είναι μετά τις εκλογές, με την αυξημένη πλειοψηφία, να μην καταφέρετε να βρείτε αυτή την αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ούτως ώστε να προκληθούν εκ νέου εκλογές στο όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2020. Τι απαντάτε σε αυτό? Πρωθυπουργός, χθες νομίζω ότι ήταν σαφέστατος. Από τη δική μας μεριά δεν πρόκειται να παίξουμε κανένα παιχνίδι παρένθεσης. Ωστόσο, αν η κυρία Σπυράκη θέλει να είναι απολύτως βέβαιη, θα μπορούσε κάλλιστα να υποστηρίξει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και να προτείνει από την μεριά της Νέας Δημοκρατίας τον κύριο Παυλόπουλο για την προεδρική εκλογή του 2020. Τότε τελειώνουν αμέσως και χωρίς δεύτερη κουβέντα όλα τα σενάρια, τα ανόητα αυτά σενάρια τα οποία διακινεί η Νέα Δημοκρατία εδώ και περίπου ένα μήνα περί δήθεν στρατηγικής δεξιάς παρένθεσης. Εμείς δεν πρόκειται να παίξουμε τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Αυτά τα πολιτικά παιχνίδια ταιριάζουν σε πολιτικούς του φυράματος του κυρίου Σαμαρά, δεν ταιριάζουν στην αριστερά, δεν ταιριάζουν στο ΣΥΡΙΖΑ, και να είναι σίγουρος ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο ελληνικός λαός ότι σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί η επόμενη κυβέρνηση, θα επιλεγεί η επόμενη κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό στη βάση των διαχωριστικών γραμμών που ήδη έχουν μπει. Δηλαδή, από τη μία μεριά, μια κυβέρνηση, μια πολιτική δύναμη όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει ως κεντρικό πολιτικό στόχο τη συντριβή της εργασίας και την, αν θέλετε, εφαρμογή μιας σκληρότατης και επιθετικής πολιτικής λιτότητας, η οποία όχι απλώς θα προσομοιάζει, αλλά θα είναι απολύτως ίδια με την πολιτική που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια ιδιαίτερα των δύο πρώτων μνημονίων. Από την άλλη μεριά, μια πολιτική δίκαιης ανάπτυξης με επίκεντρο την εργασία και με βασικό στόχο την ανασυγκρότηση ή, αν θέλετε, την για πρώτη φορά συγκρότηση ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους και ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Αυτά είναι τα δύο πολιτικά σχέδια που θα συγκρουστούν στις εκλογές και από αυτή τη σύγκρουση θα προκύψει και η επόμενη κυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Κυρία Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω στο θέμα του κυρίου Κοντονή. Όλα αυτά που μας είπατε, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης δεν τα γνωρίζει και μιλάω και για το πολιτικό κομμάτι, πέρα από το νομικό που βάλατε. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι εκτός γραμμής ο κύριος Κοντονής. Σας είπα, κοιτάξτε, στην συνταγματική αναθεώρηση το είπε και χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Δεν μπαίνουν ζητήματα κομματικών πειθαρχιών. Εδώ μιλάμε για ζητήματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, τα οποία, αν θέλετε, εμπλέκουν τον ίδιο τον καταστατικό χάρτη της χώρας, πολύπλοκες νομικές ερμηνείες, αλλά και ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Νομίζω ότι ο κ. Κοντονής ως νομικός δικαιούται να έχει την άποψή του, ωστόσο η άποψη της πλειοψηφίας, αλλά και, σας είπα, της νομικής θεωρίας στην πλειοψηφία της, η κρατούσα άποψη δηλαδή στην νομική θεωρία, καθώς και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις, βαδίζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή εκείνη που θέλει την προτείνουσα Βουλή να δεσμεύει ως προς την γενική κατεύθυνση την αναθεωρητική Βουλή, η οποία προκύπτει μετά τις εκλογές, και σας εξήγησα προηγουμένως αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Παρακαλώ, κύριε Κλαβιανέ. 120 δόσεις και κόκκινα δάνεια. Από την αντιπολίτευση ισχυρίζονται ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει πρόχειρες λύσεις και να κρύψει κάτω από το χαλί αυτά τα προβλήματα για να τα δώσει στην επόμενη κυβέρνηση. Εσείς τι απαντάτε σε αυτή την κριτική?
Καταρχάς, η επόμενη κυβέρνηση δεν θα διαφοροποιείται ιδιαίτερως από τη σημερινή. Επομένως, το επιχείρημα είναι ούτως ή άλλως μάλλον άκυρο. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε αποδείξει ότι σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική πολιτική αλλά και την πολιτική για την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, έχουμε επιδείξει τη μέγιστη υπευθυνότητα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ενώ παραλάβαμε άδεια ταμεία, μια δημοσιονομική κατάσταση η οποία βρισκόταν απολύτως εκτός στόχων, καταφέραμε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και να εξυγειάνουμε τα δημόσια οικονομικά αλλά και να σταθεροποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτή την ίδια κατεύθυνση συνεχίζουμε να βαδίζουμε σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις. Όχι απλώς δεν εκτιμάμε ότι θα δημιουργήσει μια πιθανή τέτοια ρύθμιση την δημοσιονομικό εκτροχιασμό, αλλά αντιθέτως έχει τη δυνατότητα να στηρίξει ακόμη πιο πολύ τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από τις επεξεργασίες των αρμόδιων υπουργείων που θα κάνουν και τις σχετικές ανακοινώσεις εφόσον αποφασιστούν συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες αυτές. Και από εκεί και πέρα έχουμε το ζήτημα της... Σας έχω δει, κύριε Πετρόπουλε. Το ζήτημα της ρύθμισης, αν θέλετε, της προστασίας της πρώτης κατοικίας με ένα διάδοχο σχήμα για τον νόμο Κατσέλη, όπου εκεί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι επίσης η κυβέρνηση επιδεικνύει τη μέγιστη υπευθυνότητα με έναν διπλό στόχο, από τη μία μεριά να μην διακινδυνευτεί αλλά αντιθέτως να εμπεδωθεί ακόμη περισσότερο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, και από την άλλη μεριά βεβαίως να επιτύχουμε την μεγαλύτερη δυνατή προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Παρακαλώ, κύριε Πετρόπουλε. Ναι, πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουν καθυστερήσει σχετικά και άλλες δύο πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν ξέρω αν συνδέονται στο πλαίσιο των κόκκινων δανείων, όπως είναι το επίδομα, το στεγαστικό επίδομα και το επίδομα για δάνειο. Νομίζω ότι σήμερα έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται σε ό,τι αφορά το στεγαστικό επίδομα. Αυτό θα εκκινήσει πάρα πολύ γρήγορα με βάση τις υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Εργασίας. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση του δανείου, αυτό είναι αφορά την συζήτηση η οποία διεξάγεται μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, των τραπεζών και των θεσμών και αγγίζει, αν θέλετε, την συνολικότερη ρύθμιση του ζητήματος του διάδοχου σχήματος του νόμου Κατσέλη. Παρακαλώ, κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, καταλαβαίνουμε ότι επειδή βρίσκεται μια συζήτηση, εξέλιξη, συγγνώμη στους τραπεζίτες, δεν μπορείτε να μας δώσετε το περίγραμμα του πλαισίου συμφωνίας το οποίο συζητάτε. Όμως, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος και έχει ανησυχία, αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, μπορείτε να μας πείτε χοντρικά ποιοι δεν πρέπει να ανησυχούν, πού μπορεί να είναι αυτό το όριο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αν αφορά στο υπόλοιπο του δανείου, ποια είναι τα κριτήρια. Ένα μου περίγραμμα. Ζητάτε να μην σας πω, αλλά ταυτόχρονα να σας πω. Νομίζω ότι αυτό είναι αντίφαση εν της όρης. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω τους Έλληνες πολίτες είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη συζήτηση, την ευρύτερη δυνατή προστασία της πρώτης κατοικίας, και αυτό προφανώς αφορά τις λαϊκές οικογένειες, τα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία δεν έχουν απολύτως κανένα λόγο ανησυχίας όσο αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να βρίσκεται στην πολιτική εξουσία. Το μεγάλο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσουν αν και εφόσον ομιγέννητο υπάρξει αλλαγή, αν θέλετε, πολιτική αλλαγή, όπου εκεί ο λετήρας της νεοφιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας δεν εκτιμώ ότι θα αφήσει και πολλά πράγματα όρθια. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θα σας πάω λίγο στην συμφωνία των Πρεσπών. Αφού τέθηκε σε ισχύ η Ελλάδα θα αλλάξει τις πινακίδες, τις ταμπέλες που είναι στα βόρεια σύνορα, δηλαδή που λένε Σκόπια, Πουγδουμού και τα λοιπά. Και μια δεύτερη ερώτηση, είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ στο Μόναχο? Σε ό,τι αφορά την συνάντηση δεν υπάρχει κάποιο κλεισμένο ραντεβού το οποίο θα μπορούσε να ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι
αφορά τις πινακίδες για τις οποίες κάνετε λόγο, είναι σαφές και απολύτως δεδομένο ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει το γειτονικό κράτος πλέον με την ονομοσία Βόρεια Μακεδονία και κάτι τέτοιο θα αντανακλάται σε κάθε επίσημη, αναφορά του ελληνικού κράτους προς την Βόρεια Μακεδονία, πράγμα το οποίο περιλαμβάνει προφανώς και τις πινακίδες. Πρόσωπε, επί των ρυθμίσεων των κόκκινων δανείων, αν μπορείτε να μας πείτε, το σχήμα που επεξεργάζεστε θα περιλαμβάνει και άλλα δάνεια πλην των σεργαστικών? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να κάνω κανένα σχόλιο για μια συζήτηση η οποία διεξάγεται, για μια συζήτηση η οποία δεν έχει καταλήξει. Πάρα πολύ σύντομα θα προβούμε σε ανακοινώσεις. Αυτό στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι η επιδίωξη της κυβέρνησης, και σε αυτό συμφωνούμε και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με τις επιμέρους συστημικές τράπεζες, είναι από τη μία μεριά να εμπεδοθεί έτσι περαιτέρω η σταθερότητα τραπεζικού συστήματος, να στηριχθεί η προσπάθεια των τραπεζών για την απομείωση των κόκκινων δανείων και την ίδια στιγμή να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία. Αυτές είναι οι βασικές αρχές στη βάση των οποίων πορευόμαστε σε αυτές τις συζητήσεις και νομίζω ότι το τελικό σχέδιο θα τις αντανακλά με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Κυρία Τζολέτο και μετά η κυρία Ζορμπά. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τον κύριο Καμένο, γιατί έδωσε χτες μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στον Sky και ανέφερε ότι, το έχει ξαναπεί βέβαια, για επαφές του κύριου Τσίπρα με βουλευτές των ΑΝΕΛ για να εξασφαλίσει το 151, ότι τους εξαγόρασε μια καρέκλα. Ένα σχόλιο γι' αυτό και ένα σχόλιο σχετικά του με το ότι ο κύριος Τσίπρας γνώριζε και το Plan B για τα Σκόπια. Λοιπόν, ακούστε, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, ήταν απολύτως δεδομένες οι θέσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιληθεί η διαφορά μας με την Βόρεια Μακεδονία, και ακριβώς με βάση αυτές τις θέσεις, αυτές τις αξίες και αυτή τη στρατηγική καταφέραμε να καταλήξουμε στην ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία δεν πρόκειται εγώ να σχολιάσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποτιθέμενες αξιαγορές, ξέρετε, τα πολιτικά πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Καμένος ήταν μέλη της κυβέρνησης, πολλοί από αυτούς εδώ και περίπου 4 χρόνια, όπως η κυρία Κουντουρά, οι άλλοι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και από διαφορετικές θέσεις υπηρέτησαν τους στόχους και τις επιδιώξεις και τη στρατηγική αυτής της κυβέρνησης για την έξοδο από το μνημόνιο, για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, για τη θωράκιση της ελληνικής πολιτείας από φαινόμενα διαφθοράζεις, τη μάχη ενάντια στη διαπλοκή, και με τον πιο καθαρό, με τον πιο ευσυνείδητο και με έναν τρόπο που υποδηλώνει και την αίσθηση του εθνικού τους καθήκοντος, διαφώνησαν με τον κύριο Καμένο και ιδιαίτερα με την επιλογή του να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να αποσύρει τη στήριξή του σε αυτή. Νομίζω ότι εδώ τα πράγματα είναι απολύτως πολιτικά και οποιαδήποτε παράκαμψη, αν θέλετε, δια σενάριων εξαγοράς είναι απολύτως άδικη και άνευ αντικειμένου. Ξέρετε, εξαγοράζεις ίσως κάποιον που δεν είναι ήδη στην κυβέρνηση προσφέροντάς του έναν πολιτικό θόκο, αν και αυτά δεν είναι πρακτικές τις οποίες συμμερίζεται η αριστερά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε έχει προβεί ποτέ σε τέτοιου τύπου πολιτικές συναλλαγές. Αυτά είναι πρακτικές οι οποίες χαρακτήριζαν το παλιό πολιτικό σύστημα και μάλιστα κατά κόρον. Επομένως, νομίζω ότι κάθε τέτοια αναφορά δεν τιμά, αν θέλετε, την τετράχρονη συνεργασία την οποία είχαμε με τον κύριο Καμένο και η οποία κατέληξε και σε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα με σαφή την κοινωνική τους ωφέλεια. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, επιμένει η κυβέρνηση στην ρητορική της εξάντλησης τετραετίας και αναρωτιέμαι αν επιμένει τότε που αποδίδει την καθημερινή σχεδόν παρέμβαση κορυφαίων κομματικών και κυβερνητικών στελεχών που δείχνουν όλο ένα και περισσότερο προς το Μάιο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στο στόχο να ολοκληρώσει την τετραετία. Από εκεί και πέρα, στην δημόσια συζήτηση, ανεξαρτήτως της γνώμης που μπορεί να έχω εγώ για αυτό, μπορούν να κατατίθενται διαφορετικές ερμηνείες, εκτιμήσεις, οπτικές. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η εξάντληση τετραετίας. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη, και στη συνέχεια. Μιας και είμαστε στις εκλογές, υπάρχει σκέψη στην κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν. Δεν είμαστε όμως.
Τι είμαστε? Είπατε, είμαστε στις εκλογές, αν θεματικά εννοείται. Σε ευρωεκλογές, ναι. Πρώτων ευρωεκλογών. Επειδή υπάρχουν λοιπόν αρκετά ρεπορτάζ, υπάρχουν πληροφορίες, υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι μελετά η κυβέρνηση να αλλάξει το νόμο που, όσον αφορά την εκλογή των ευρωβουλευτών. Υπάρχει τέτοια πρόθεση? Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε όχι στην δεξιά παρένθεση. Στην περίπτωση που είναι πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή και προτείνει κάποιον άλλον πέρα από τον κύριο Παυλόπουλο για πρόεδρο της Δημοκρατίας, εσείς είστε ανοιχτοί να αποδεχτείτε μια άλλη πρόταση πέρα του κύριου Παυλόπουλου? Και χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι είχε το δικαίωμα συνταγματικά το 2014 να ρίξει την κυβέρνηση με αφορμή την εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ασπάζεται μήπως ο Πρωθυπουργός το δόγμα Βουλγαράκη για το ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό? Ακούστε να δείτε. Η περίοδος του 2014-2015 ήταν μια απολύτως διαφορετική περίοδος από την σημερινή. Επρόκειτο για μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τίποτα, είχε δεσμεύσει τη χώρα και με το PSI αλλά και με πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% μέχρι το 2031, υλοποιούσε μια καταστροφικότατη πολιτική, υλοποιούσε μια πολιτική η οποία βύθιζε ολοένα και περισσότερο τη χώρα στην κρίση. Υπήρχε ένα λαϊκό, ένα κοινωνικό αίτημα πολιτικής ανατροπής και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό έγινε μια ορθότατη επιλογή από την τότε, από εμάς τότε ως δύναμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην επιτρέψουμε στον κύριο Σαμαρά να συνεχίσει το καταστροφικό του έργου. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εντελώς άλλη φάση. Η χώρα έχει βγει από το μνημόνιο, βρισκόμαστε σε μια πορεία, αν θέλετε, οικονομικής ανασυγκρότησης, σε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης. Έχουμε τη δυνατότητα να καταθέτουμε για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια επεκτατικούς δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς. Έχουμε τη δυνατότητα να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό. Έχουμε τη δυνατότητα να αποκαθιστούμε αδικίες του μνημονίου. Άρα θεωρώ ότι περνάμε σε μια περίοδο η οποία είναι βεβαίως δύσκολη, δεν είναι στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα, αλλά την ίδια στιγμή η πολιτική συγκυρία αλλά και η οικονομική συγκυρία είναι τελείως διαφορετική από την αντίστοιχη του 2015. Σε ό,τι αφορά τα σενάρια της δεξιάς παρένθεσης, σας είπα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουμε τις ανόητες στρατηγικές εμπνεύσεις του κυρίου Σαμαρά. Θα θέσουμε το δίλημα των εκλογών με τον πιο καθαρό και κατηγορηματικό τρόπο. Θα ρωτήσουμε τον ελληνικό λαό αν προτιμά μια κυβέρνηση Τσίπρα η οποία θα έχει στο επίκεντρο τις δυνάμεις της εργασίας, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, την προστασία του περιβάλλοντος, την αποκατάσταση των αδικιών του μνημονίου, ή μια κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία θέλει να επαναφέρει τη χώρα σε ένα καθεστώς μνημονίων και πιθανότατα πίσω στην αγκαλιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως εξάλλου ο ίδιος ευθαρσός έχει αφήσει να εννοηθεί. Αυτά θα κρυθούν στις εκλογές και κανένα σενάριο δεξιάς παρένθεσης ούτε μας απασχόλησε ούτε μας απασχολεί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, αν θέλει η Νέα Δημοκρατία να κλείσει μια και καλή αυτή η συζήτηση, την οποία η ίδια η Νέα Δημοκρατία πυροδοτεί, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, δεν πυροδοτείται η συζήτηση από τη δική μας μεριά, τότε δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο παρά να προτείνει ή να συμφωνήσει με την πρόταση του Πρωθυπουργού ότι ο κύριος Παυλόπουλος θα πρέπει να είναι η επιλογή για την προεδρική εκλογή το 2020. Και τότε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία απεργάζεται εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία, και δεν καταλαβαίνω και ακριβώς το λόγο για τον οποίο τα απεργάζεται, μάλλον τον καταλαβαίνω, διότι δεν θέλει να προτείνει τον κύριο Παυλόπουλο και θέλει να διορίσει πρόεδρο της Δημοκρατίας με 151 βουλευτές. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει στην πρότασή μας, τότε όλα αυτά τα σενάρια αμέσως εξαφανίζονται από το τραπέζι της συζήτησης. Παρακαλώ. Ναι, κύριε εκπρόσωπε, ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις συζητήσεις που συνεχίζονται με την Εκκλησία και βλέπουμε να υπάρχει μια δυστοκία παρά τη σοβαρή υποχώρηση που θα μπορούσε να πει κάποιος της κυβέρνησης από αρχικές θέσεις. Ποια είναι αυτή η υποχώρηση, κύριε Πετρόπουλε? Δεν ξέρω, καταγράφεται από πολλούς και καταγράφεται κυρίως το θέμα, ας πούμε, με τις 10.000 θέσεις που θα αδειάζανε από το δημόσιο τομέα, όπως το θέμα του χωρισμού κράτους εκκλησίας που θα προχωρούσε με πιο γοργά βήματα και θα ήταν πιο αποσαφηνισμένο. Η ερώτησή μου είναι, τελικά
συζητάμε μόνο για το μισθολογικό. Και τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας, με τις θέσεις του δημοσίου? Νομίζω ότι, χωρίς βεβαίως να αποδίδω καμία σκοπιμότητα, παραγνωρίζεται την βασική, αν θέλετε, λογική της συμφωνίας αυτής. Από τη μία μεριά, το ελληνικό δημόσιο αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία σε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Από την άλλη μεριά, με βάση την πρόταση για συμφωνία, από την άλλη μεριά η Εκκλησία παρετείται από ενδεχόμενες αξιώσεις της για την περιουσία αυτή, και στη συνέχεια υπάρχει μια συμφωνία για επιδότηση της Εκκλησίας και την συγκρότηση ενός ταμείου μισθοδοσίας με το συγκεκριμένο ποσό που επιβαρύνει δημοσιονομικά τον προϋπολογισμό όσο τον επιβαρύνει και σήμερα. Και από εκεί και πέρα οι κληρικοί θα μισθοδοτούνται πλέον από αυτό το Ταμείο Μισθοδοσίας. Νομίζω λοιπόν ότι στις γενικές της γραμμές η συμφωνία ξεκαθαρίζει, αν θέλετε, γκρίζες ζώνες ή σκιές που μπορεί να υπήρχαν, κατά τη γνώμη μου, λόγω ψευδοερμηνιών της συμφωνίας, οι οποίες προέκυψαν όταν εκείνη είχε ανακοινωθεί, αλλά νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου έχουν υπάρξει σαφείς, αν θέλετε, έχει υπάρξει ένα πολύ πιο ξεκάθαρο τοπίο, έχει χυθεί φως στις επιδιώξεις και στις σκέψεις και στη στοχοθεσία της συγκεκριμένης συμφωνίας, και αυτή είναι αυτή τη στιγμή στο τραπέζι του διαλόγου. Επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι αλλάζει ως προς την ουσία της. Σας ξαναλέω, ξεκαθαρίζονται κάποια σημεία τα οποία κακώς, αλλά λανθασμένα μάλλον, όχι κακώς, είχαν δημιουργούσαν, αν θέλετε, ασάφειες στην προηγούμενη φάση. Σε ό,τι αφορά τους κληρικούς, το κύριο θέμα είναι, μάλλον αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων, καθώς οι κληρικοί δεν θα προσμετρώνται πλέον στο λεγόμενο attrition rule, δηλαδή τον κανόνα ένα προς ένα, νομίζω ότι αυτό είναι το δευτερεύον, γιατί εδώ δεν συζητάμε για μία συμφωνία η οποία θα διώχνει 10.000 για να πάρει 10.000, όπως λανθασμένα πιθανόν να έγινε κατανοητό. Αντιθέτως, θα έχουμε την πλήρη εργασιακή εξασφάλιση των κληρικών, οι οποίοι δεν θα προσμετρώνται στο attrition rule, σε αυτόν τον κανόνα ένα προς ένα. Άρα, ως προς αυτό το σημείο, η κυβέρνηση θα έχει την δυνατότητα να κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να καλύψει κοινωνικές ανάγκες. Όμως το βασικό δεν είναι αυτός ο κανόνας ένα προς ένα, είναι η δημοσιονομική δυνατότητα την οποία θα πρέπει να έχει η κυβέρνηση για να καλύψει αυτές τις κοινωνικές ανάγκες, την οποία είχαμε πει ακόμα και στην πρώτη φάση της συζήτησης, ότι εφόσον υπάρξει αυτή η δημοσιονομική δυνατότητα, τότε θα καλυφθούν και περισσότερες ανάγκες, ιδιαίτερα στα πεδία του κοινωνικού κράτους. Νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της συμφωνίας και στη βάση αυτού του περιγράμματος συζητάμε με την Εκκλησία και ελπίζουμε σε μια ευρύτερη συνένεση στο συγκεκριμένο θέμα για να επιληθεί μια ιστορική ακόμη εκκρεμότητα. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω ότι ο ανασχηματισμός είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού. Μη μου απαντήσετε αυτό, σας παρακαλώ. Ρωτάω αν θα είναι ένας μεγάλος ανασχηματισμός ή απλώς θα γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή θα μπουν άνθρωποι στις θέσεις κάποιων οι οποίοι έφυγαν από την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, κυρία Καλογεροπούλου, ότι σέβομαι απολύτως την παράκλησή σας, αλλά είναι απολύτως αδύνατον για οποιονδήποτε κυβερνητικό εκπρόσωπο να πει οτιδήποτε διαφορετικό, εκτός από το ότι ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό δικαίωμα και προνομία του Πρωθυπουργού. Δεν μας ακούει κανένα. Παρακαλώ, κύριε Τσιγούρη. Δύο πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τη συμφωνία με την Εκκλησία. Αν μας λέτε σήμερα ότι έχουν αλλάξει οι οροφές
και εξαγγελίες ως προς τον αριθμό των προσώπων που θα προσληφθούν στο δημόσιο τομέα για να καλύψουν. Όχι, δεν σας λέω τίποτα τέτοιο. Νομίζω ότι προχώρησα σε μια διασαφήνιση, αν θέλετε, ειδικών σημείων της συμφωνίας, έτσι όπως αυτή έχει καταγραφεί και έχει βελτιωθεί καθόλου το τελευταίο διάστημα με την συμβολή του Υπουργείου Παιδείας και του κ. Γαβρόγλου. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Και ένα δεύτερο, αν με επιτρέπετε. Ήμουν απολύτως αφής όταν είχε ανοίξει εκείνη η συζήτηση. Στην περίπτωση που το Κίνημα Αλλαγής προτείνει μία προσωπικότητα από τον προοδευτικό χώρο για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση θα τη συζητούσε στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης των δύο πολιτικών χώρων, να στο πω έτσι. Η κυβέρνηση ήταν απολύτως καθαρή. Διαστόματος Πρωθυπουργού έχει προτείνει τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο για την προεδρική εκλογή του 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.